Μάγκες, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο και σήμερα έχουμε πάρα πολύ σημαντικό βίντεο, γιατί θα μιλήσουμε για τους κανόνες του Fortnite, οι οποίοι έχουν αλλάξει, και τι να μην κάνετε κι εσείς για να μην φάει μπαν μόνιμο το account σας. Και μαζί με αυτό θα αναλύσουμε ό,τι καινούριο μπήκε στο χθεσινό hotfix update. Άρα δεν πάτε πουθενά, like τώρα όλοι, πάμε 150-200 like σε αυτό το βίντεο, πολύ δυνατό βίντεο και πολύ σημαντικό. Μαζί με αυτό subscribe, καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις από στριμάκια και βιντεάκια. Και μαζί με αυτό έχετε στο item shop κάτω δεξιά support creator Hadzako7 για ό,τι μα ό,τι καινούριο πάρετε από το item shop. Και τώρα αφού τελειώσαμε μάγκες μου και πριν προχωρήσουμε για να πούμε τους νέους κανόνες όπου έβαλε η Epic Games κυρίως στο competitive και να μην κάνετε και εσείς αυτά που θα πω για να μην φάτε μπαν, πάμε να αναλύσουμε πρώτα τι άλλαξε χθες στο hotfix update που είχαμε. Όπως ξέρετε, χθες αντί για κανονικό μεγάλο update που γίνεται κάθε Τρίτη, η Epic Games μας έδωσε ένα hotfix update, το πρώτο hotfix update μετά τα Χριστούγεννα και τέλος πάντων για τη νέα χρονιά, όπου οι servers έκλεισαν στις 10 η ώρα και άνοιξαν στις 11. Ήταν ένα μικρό update της μίας ώρας, ένα hotfix update. Και μαζί με αυτό, όπως το είχατε καταλάβει, πριν 1-2 ημέρες είχε φύγει το Shockwave Hammer. Αυτό το πήγαξε διότι ήταν πάρα πολύ σπασμένο και ουσιαστικά μπορούσες να κάνεις ένα glitch με αυτό και να έχεις άπειρο reload σε αυτό το πήγαξε και να κάνεις και άπειρο damage. Άρα ήταν πάρα πολύ σπασμένο, το έκαναν vault και το έφεραν με το hotfix update. Και πάμε να δούμε ένα-ένα τι άλλαξε χθες το game σύμφωνα και με τον Sheena BR. Μάγκες μου, αρχικά το Burst Assault Rifle έγινε unvault, άρα μπορείτε πλέον αυτό το όπλο να το βρείτε στα chest, floor loot, supply drops, γενικότερα παντού. Burst Assault Rifle έχει επιστρέψει στο παιχνίδι κανονικότατα. Μαζί με αυτό το Shockwave Hammer έχει επιστρέψει και αυτό στο παιχνίδι, αυτό το pickaxe το σπασμένο, το οποίο το έκανα nerf και πλέον δεν είναι σπασμένο. Μαζί με αυτό όλα τα hardings έχουν γίνει active ξανά λόγω κάποια bugs που τα είχαν κάνει disable αυτά τα parkours, και μαζί με αυτό το reboot rally για τα δωρεάν items έχει τελειώσει. Και αυτά, μάγκες μου, ήταν οι αλλαγές για ό,τι μπήκε στο χθεσινό hotfix update. Και μαζί με αυτό τώρα που μιλάμε για updates, το 23.20 έχει μπει κανονικότατα στα staging servers και θα είναι την επόμενη Τρίτη ώρα 10 με το μεγάλο μας κανονικό update, όπου σε αυτό το 23.20 αρχικά θα είναι το μεγάλο μας update τη season και θα φέρει πάρα πολλά νέα items και αλλαγές μέσα στο παιχνίδι. Και μαζί με αυτό θα κάνει μάλλον κάποιο build-up για τη συναυλία που θα έχουμε στο Fortnite, όπου θα σας ανεβάσω μεθαύριο για ό,τι πράγματα και ό,τι αφορά για τη νέα συναυλία που θα έχουμε στο Fortnite. Άρα την άλλη Τρίτη έχουμε το μεγάλο μας 23.20 update. Και τώρα που τελειώσαμε, μάγκες μου, από το update, από το mini hotfix update που είχαμε χθες Τρίτη, πάμε να δούμε, μάγκες μου, τις αλλαγές όπου έκανε η Epic Games στους κανονισμούς και κυρίως στο competitive, και να μην κάνετε κι εσείς αυτά που θα πω για να μην φάτε ban. Και προσέξτε καλά εδώ για αυτά που θα πω, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι μια μεγάλη αλλαγή στους κανόνες που πάρα πολλοί από εμάς και εγώ ίδιος έκανα αυτό το σφάλμα, και θέλω να σας προειδοποιήσω και να σας ενημερώσω για να μην χάσετε το account σας, γιατί είναι κρίμα και είναι και κάτι που σίγουρα οι περισσότεροι το κάναμε. Και φαντάζομαι όλοι έχετε παίξει κάποιο τουρνουά της Epic Games από το Combat Cup, είτε είναι κάποιο Skin Cup, είτε είναι κάποιο PlayStation Cup, είτε είναι κάποιο Minigame Cup, γενικότερα σίγουρα μας σίγουρα έχετε παίξει κάποιο official tournament της Epic Games από το Fortnite, το Compete Tap ξαναλέω, και πάρα πολλοί από εμάς, και όπως είπα το έκανα και εγώ αυτό το λάθος, παίζαμε κάποιες φορές πρώτα το τουρνουά στον δικό μας server, δηλαδή Europe, και μετά αν δεν τα πηγαίναμε καλά μπορεί να ξαναπαίζαμε αυτό το τουρνουά σε κάποιον άλλον server όπως NA East, Ασία ή κάποιον άλλον, ώστε να τα πάμε καλύτερα, να πάρουμε περισσότερα points
ή για να πάρουμε κάποιο παραπάνω PR ή κάτι άλλο που το έκαναν οι πιο πολλοί και το έκανα και εγώ αυτό, ήταν για τα skin cups. Ότι εάν δεν κερδίζαμε το skin από Europe, επειδή ήταν πολύ δύσκολα τα lobby, μπαίναμε ένα east πιο βράδυ που ουσιαστικά ήταν πιο bot lobbies και παίρναμε το skin πανεύκολα. Λοιπόν, μάγκες μου, βάσει με τους νέους κανονισμούς του Fortnite, αυτό πλέον απαγορεύεται. Και τι εννοώ με αυτό, όπως βλέπετε εδώ και από το Fortnite status, έχει ανεβάσει κανονικά official tweet, official ανακοίνωση, ότι οι κανόνες του Fortnite άλλαξαν. Και εννοεί, μάγκες μου, ότι πλέον θα μπορείτε να παίζετε το τουρνό που επιλέγετε εσείς, π.χ. ότι έχει κάσκαπ αύριο, θα πάτε να παίξετε το κάσκαπ, αλλά θα το παίξετε σε όποιο region θέλετε εσείς, αλλά μόνο σε ένα region. Δηλαδή δεν θα μπορείτε να μπείτε να παίξετε στην Ευρώπη και μετά θα πάτε να το παίξετε στην Ασία, αυτό απαγορεύεται, και πλέον θα μπορείτε να παίξετε τα τουρνό μόνο σε έναν σερβερ. Αλλά εννοείται μπορείτε να επιλέξετε πριν πατήσετε play για να μπείτε στο match στον σερβερ που θέλετε να παίξετε το cup, αυτό μπορείτε να το κάνετε, δεν υπάρχει θέμα, αλλά σας ενημερώνω ότι πλέον όλα τα τουρνουά μπορείτε να τα παίζετε μόνο σε έναν σερβερ, δηλαδή αν μπείτε πιο βράδυ μετά από κάποιες ώρες και αρχίζει σε κάποιον άλλον σερβερ όπως Ασία για να μπείτε για να κερδίσετε τα rewards πιο εύκολα επειδή είναι bot lobbies, αυτό πλέον δεν μπορείτε να το κάνετε και θα φάτε ban αν το κάνετε. Άρα πλέον μπορείτε να παίξετε μόνο σε έναν σερβερ τα τουρνουά. Και αυτός ο σερβερ θα είναι όποιος θέλετε εσείς. Μπορείτε να επιλέξετε δηλαδή σε ποιον σερβερ θα πάτε, αλλά μόνο σε έναν σερβερ κάθε tournament. Και πάνω κάτω μαγγίζουμε αυτά για το σημερινό βίντεο. Απλά θεώρησα ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το βίντεο γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για να σας ενημερώσω τι γίνεται πάνω κάτω με τους κανόνες του Fortnite και για το hotfix update που είπαμε προηγουμένως. Γιατί πρέπει να ξέρετε τι γίνεται με τους κανόνες ώστε να μην μπείτε καμιά μέρα Fortnite και να σας λέει ότι έχετε 5 ban. Άρα προσοχή μεγάλη για τα τουρνουά από εδώ και πέρα. Πλέον θα μπορείτε να παίξετε μόνο σε έναν σερβερ. Και πάνω κάτω μάγκες μου, αυτά για το σημερινό βιντεάκι. Πριν φύγετε, οπωσδήποτε κάνετε ένα like στο βίντεο, να πάμε 150-200 likes. Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο. Και κάντε και ένα share αυτό το βίντεο στους φίλους σας να τον δουν, επειδή είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για τα rules. Μαζί με αυτό, εγγραφούλες, καμπανάκι για όλες τις ειδοποίησεις. Και στο item shop κάτω δεξιά έχετε τον κωδικό μου support creator Χατζάκος7 για κάθε μα κάθε στις αγορά. Εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα με κάποιο νέο βίντεο. Έχουμε επόμενο βίντεο που θα σας πω τι θα έχει το επόμενο update και θα σας αναλύσω και για τη νέα συναυλία την μεγάλη που θα έχουμε στο Fortnite. Άρα μείνετε συντονισμένοι.